Καλησπέρα σας και από μένα. Να σας καλωσορίσω σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση του Υγεία και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτής της βραδιάς θα φύγετε όλοι με μια πολύ πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη για το τι τρέχει στο χώρο της καρδιάς σήμερα. Στα επόμενα 15 λεπτά θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω αυτά που νομίζω ότι ήδη έλκουν το ενδιαφέρον από ό,τι άκουσα, δηλαδή τις εξελίξεις που υπάρχει στο χώρο της θεραπείας των βαλβιδοπαθειών με όλη αυτή την μεγάλη επανάσταση που έχουν επιφέρει οι διαδερμικές μέθοδοι. Με αυτές τις μεθόδους, λοιπόν, εξατομικεύουμε τη θεραπεία που προσφέρουμε σε κάθε ασθενή με βαλβιδοπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και δεν μένουμε πλέον στις θεραπείες των προηγούμενων δεκαετιών, επειδή τις κάνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά επενδύουμε, εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε τις καινούργιες μεθόδους. Οι βαλβιδοπάθειες, λοιπόν, είναι η δεύτερη συχνότερη πάθηση της καρδιάς μετά από τη στεφανία νόσου. Και εδώ βλέπουμε τις βαλβίδες σε αυτό το καρτούν, οι οποίες στην ουσία είναι λεπτά ημένια, λεπτά διαφράγματα, τα οποία ανοιγοκλίνουν επιτρέποντας τη ροή του αίματος μόνο προς μία κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη μητροειδή, δεξιά την αορτική ψηλά και την τριγλόχινη αριστερά, η πνευμονική δεν φαίνεται σε αυτή την τομή. Αυτές λοιπόν οι βαλβίδες, τα διαφράγματα, οι γλοχίνες όπως τα λέμε εμείς ιατρικά, όταν σκληρύνονται, παχαίνουν, επασβεστώνονται, τότε δεν ανοίγουν καλά με αποτέλεσμα να έχουμε στένωση της βαλβίδος, ενώ όταν για κάποιο λόγο είναι παθολογικές και δεν κλείνουν καλά, τότε έχουμε ανεπάρκεια, δηλαδή διαφυγή του αίματος προς μια κατεύθυνση κατά την οποία δεν θα έπρεπε να πηγαίνει. Ποια είναι η συχνότητα των βαλβιδοπαθειών? Η σημαντική βαλβιδοπάθεια, όπως βλέπετε, η επίπτωση αυξάνει με την ηλικία και μάλιστα φτάνει στην ηλικία των 75 ετών και πάνω να είναι περίπου 5% των ανθρώπων του γενικού πληθυσμού να έχουν σημαντική βαλβιδοπάθεια στην ερωτική βαλβίδα, 10% σημαντική βαλβιδοπάθεια στη μητροειδή βαλβίδα και άλλο ένα 5% σε όλες τις υπόλοιπες βαλβίδες. Από αυτούς που χειρουργούνται με την κλασική μέθοδο, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι έχουν αορτική στένωση και ανεπάρκεια, ενώ ακόμα περισσότεροι έχουν τις τρεις παθήσεις μητροειδούς, ανεπάρκεια, στένωση ή μεικτή νόσο, όπως λέμε, και τα δύο μαζί, ενώ είναι πάρα πολύ λίγοι, όπως βλέπετε, αυτοί που χειρουργούνται για άλλες βαλβιδοπάθειες. Άρα η μερίδα του λέοντος είναι η μητροειδής και η αορτική βαλβίδα. Αυτό που έχουμε δει να γίνεται στις δυτικές κοινωνίες, στις αναπτυγμένες, με τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, είναι μια μεγάλη αλλαγή στην αιτιολογία των βαλβιδοπαθειών. Από εκεί που παλιότερα ήταν ρευματικός πυρετός και ρευματική νόσος, όπως βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες τα πράγματα έχουν αλλάξει, αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί στις κοινωνίες μας και αυτό που ανεβαίνει είναι η εκφυλιστική βαλβιδοπάθεια, δηλαδή η πολυχρησία της βαλβίδος, λόγω του ότι ζούμε περισσότερο, αυξάνεται συνεχώς το προσδόκιμο επιβίωσης. Βλέπουμε εδώ, ευτυχώς, ότι η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία των αναπτυγμένων χωρών, όπου η επίπτωση του ρευματικού πυρετού και της ρευματικής νόσου σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών είναι πλέον πάρα πολύ μικρή, ενώ αντίθετα βλέπετε άλλες περιοχές του τρίτου κόσμου, αυτό δυστυχώς δεν είναι έτσι ακόμα, αποτέλεσμα και η αιτιολογία των βαλβιδοπαθειών να εξακολουθεί να είναι ο ρευματικός πυρετός. Η κλασική θεραπεία μέχρι σήμερα ήταν η επέμβαση ανοιχτής καρδιάς με αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της βαλβίδος και αυτό εφαρμόζεται πάρα πολύ καλά από τη δεκαετία του 60 με πολύ καλά αποτελέσματα για τους ασθενείς μας. Όμως αυτό συνήθως πρέπει να γίνει με μια στενοτομή, όπως βλέπετε, με αυτό το τελικό αποτέλεσμα, το αισθητικό, αλλά και με λειτουργία, με κυκλοφορία του αίματος μέσω μηχανήματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης όσο η καρδιά δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, ίσως για αυτούς τους λόγους, έχουμε δει με πάρα πολλές μελέτες ότι σχεδόν το 50% των ασθενών που θα έπρεπε να κάνουν μια χειρουργική επιδιόρθωση, αντικατάσταση βαλβίδος, δεν πηγαίνουν τελικά στο χειρουργείο, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι ο κίνδυνος θα είναι ψηλός ή είναι πραγματικά ψηλός. Επομένως, εδώ και δεκαετίες υπάρχει αυτή η απέτηση να δημιουργηθεί μια εναλλακτική, λιγότερο επεμβατική, λιγότερο επικίνδυνη θεραπεία. Ήδη από τη δεκαετία του 80-90 είχαν αναπτυχθεί απλές βαλβιδοπλαστικές για τη στένωση της μητροειδούς και της αορτικής, αλλά αυτό που πραγματικά έφερε την επανάσταση την τελευταία δεκαετία ήταν η εξέλιξη της τεχνολογίας.
στήσουμε μία αορτική βαλβίδα διαδερμικά, χωρίς χειρουργείο και το χρησιμοποιούμε από το 2007. Από το 2008 η διαδερμική επιδιόρθωση της μητροειδούς με το σύστημα Mitra Clip, ενώ τα τελευταία χρόνια πλέον εφαρμόζονται και η διαδερμική εμφύτευση της μητροειδούς, όπως ακούσατε και από τον κύριο Πατακό, και η διαδερμική επιδιόρθωση της γλώχινας, και είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε κομμάτι των λίγων κέντρων σε όλο τον κόσμο που έχουν διαθέσιμα ερευνητικά αυτές τις συσκευές για να τις προσφέρουν στους ασθενείς τους. Εδώ λοιπόν θα δούμε μία διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος σε αυτό το πολύ όμορφο καρτούν, η οποία δεν έχει καμία τομή. Ο ασθενής είναι απλά με μία μέθη, μία καταστολή. Δεν γίνεται πουθενά κάποια τομή. Γίνεται όπως η κλασική στεφανιογραφία που όλοι γνωρίζετε, από την αρτηρία του ποδιού, όπως βλέπετε. Μπαίνει ένας πλαστικός σωλήνας που το ονομάζουμε θικάρι και από εκεί βλέπουμε τη βαλβίδα που χρησιμοποιούμε συχνότερα σήμερα που λέγεται Evolut R, η οποία προωθείται στην κεντρική αρτηρία του σώματος που είναι η αορτή, φτάνει στην στενωμένη αορτική βαλβίδα που βλέπετε κάτω πόσο παχυσμένη είναι, αυτά τα διαφράγματα τα τρία, και κατόπιν απελευθερώνεται καθώς σιγά σιγά τραβάμε προς τα πίσω ένα κάλυμα και έτσι το στέντ αυτής της βαλβίδας εκτείεται στο μέγεθος το οποίο είναι κατασκευασμένο και στη διάσταση που είναι κατασκευασμένο να εκπυχθεί. Εναγκαλίζεται από το ασβέστιο της στενωμένης βαλβίδας την οποία ανοίγει και απελευθερώνεται παίρνοντας πλέον τη θέση της καινούργιας βαλβίδας. Μέσα σε αυτό το στέντ είναι σειραμένα διαφράγματα, οι καινούργιες γλοχίνες της καινούργιας βαλβίδας. Και αυτή είναι όλη η επέμβαση. Όλα τα υπόλοιπα απομακρύνονται και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να γίνει χειρουργείο ανοιχτό, αντικαθίσταται η βαλβίδα. Δεν κάνουμε απλά όμως αυτές τις επεμβάσεις, επειδή κάνουμε πολλές και τις κάνουμε πολύ καλά. Οι εταιρείες αυτές μας έχουν εμπιστευτεί και μας έχουν προσκαλέσει και έχουμε συμμετέχει στις σημαντικότερες μελέτες αυτής της βαλβίδος. Εδώ βλέπετε το Νοσοκομείο Υγεία ανάμεσα σε άλλα κορυφαία νοσοκομεία. Ήταν το μοναδικό ελληνικό νοσοκομείο που συμμετείχε στη μελέτη αυτής της βαλβίδας με 26 ασθενείς. Εδώ βλέπετε τη δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη βαλβίδα αντικατάστασης διαδερμικά της αορτικής, ονομάζεται Sapien 3. Είναι ίδια επέμβαση όπως την περιέγραψα προηγουμένως, απλά είναι διαφορετική η φιλοσοφία αυτής της βαλβίδος. Αντί να είναι μια βαλβίδα η οποία είναι αυτοεκτινόμενη, είναι μια βαλβίδα η οποία όπως βλέπετε είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα μπαλόνι, το οποίο προωθείται κατόπιν μέσω της αορτής πάλι στο επίπεδο της στενωμένης αορτικής βαλβίδος. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικρορυθμίσεις αυτού του συστήματος ώστε να τη φέρουμε ακριβώς στο ύψος που θέλουμε, δεξιά, αριστερά. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η έκρηξη της τεχνολογίας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και κατόπιν ότι όταν είμαστε ικανοποιημένοι, ότι είναι στο σωστό σημείο, τότε με ταχεία βηματοδότηση θα σταματήσουμε για λίγο την καρδιά, θα φουσκώσουμε αυτό το μπαλονάκι που φέρει τη βαλβίδα, κάτι το οποίο θα δείτε σε λίγο να συμβαίνει εδώ, και η καινούργια βαλβίδα θα ανοίξει, θα εναγκαλιστεί από την παλιά, την οποία θα τη σπρώξει προς τα πλάγια και θα είναι το στήριγμά της, και κατόπιν θα ξεφουσκώσει το μπαλόνι, θα απομακρυνθεί και πλέον αυτή είναι η νέα βαλβίδα του ασθενούς. Αυτή λοιπόν, αυτές είναι οι δύο συχνότερα χρησιμοποιούμενες παγκοσμίως, αλλά και από εμάς βαλβίδες, συστήματα σήμερα, είναι οι πιο μοντέρνες. Χρησιμοποιούμε βέβαια και άλλες και τις υπόλοιπες που υπάρχουν διαθέσιμες, είναι αυτό που λέγαμε την εξατομίκευση για τον κάθε ασθενή. Αν υπάρχει μια βαλβίδα η οποία είναι καλύτερα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν. Βλέπετε εδώ στο τέλος πώς λειτουργεί. Και σε αυτή τη βαλβίδα η εμπειρία μας έχει οδηγήσει στην εταιρεία να μας προσκαλέσει να συμμετέχουμε στη μελέτη της, την πιο σημαντική, τη SOURCE, όπου συμμετείχαμε συνεισφέροντας με περίπου 15 ασθενείς. Από τότε λοιπόν που έγιναν οι πρώτες βαλβίδες διαδερμικές στην Ελλάδα, η εμπειρία η προσωπική και της ομάδας μας έχει ξεπεράσει πλέον τις 1000 επεμβάσεις, είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα αλλά και από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Και αυτά για την αορτική βαλβίδα, η οποία έχει προχωρήσει πλέον αρκετά, είμαστε μία δεκαετία από την πρώτη εφαρμογή, 2007-2017. Αυτό είναι το Mitra Clip. Είναι ένα κλιπάκι, όπως βλέπετε, το οποίο
εμφυτεύουμε με ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα, όπως φαίνεται από αυτή τη φωτογραφία, και είναι αυτό που χρησιμοποιούμε από το 2008 για να διορθώσουμε διαδερμικά την ανεπάρκεια της μητροειδούς βαλβίδος. Πάμε και πάλι με τον ασθενή, όπως κάνουμε τη στεφανιογραφία, βάζουμε το σύστημά μας από τη φλέβα του ποδιού, κατόπιν κάνουμε μία παρακέντηση ενός διαφράγματος ανάμεσα στους δύο κόλπους της καρδιάς και έτσι βρίσκεται το σύστημά μας ακριβώς πάνω από τη μητροειδή βαλβίδα, όπως θα δείτε τώρα, η οποία είναι ακριβώς από κάτω, με τις δύο γλοχίνες. Έτσι λοιπόν, αυτή η βαλβίδα όταν ανεπαρκεί, υπάρχουν κάποια σημεία που δεν εφάπτονται οι δύο γλοχίνες, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφυγή του αίματος προς τα πίσω, προς τα πνευμόνια δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ θα δείτε το mitra clip, το κλιπάκι αυτό, το οποίο μπορούμε ρομποτικά από τους μοχλούς και τις κοχλίες που υπάρχουν στο σύστημα να το κατευθύνουμε όπου θέλουμε. Αυτή είναι η ανεπάρκεια με το κόκκινο χρώμα. Το προωθούμε κάτω από τις γλοχίνες και κατόπιν στην επιστροφή προς τα πάνω συλλαμβάνει τις γλοχίνες. Πάντοτε στοχεύουμε το σημείο όπου δεν έχουν καλή επαφή με αποτέλεσμα από εκεί να φεύγει η ανεπάρκεια και το κλείνουμε. Αυτή είναι όλη η επέμβαση, απελευθερώνεται, αφαιρούνται όλα τα υπόλοιπα. Πλέον, όπως βλέπετε, έχει ένα σχήμα 8 το άνοιγμα, το στόμιο της μητροειδούς και πάρα πολύ σύντομα, μέσα σε 1 έως 3 μήνες, αυτό καλύπτεται από ενδοθήλιο, από συνδετικό ιστό και από ολί και γίνεται μια πολύ δυνατή γέφυρα μέσα στη μητροειδή βαλβίδα, η οποία εξαφανίζει, αλατώνει σημαντικά την ανεπάρκεια. Αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε σήμερα. Βλέπετε την ανεπάρκεια που υπήρχε πριν και εξαφανίζεται μετά. Και εδώ η εμπειρία μας έχει εκτιμηθεί από την εταιρεία του MitraClip και όπως βλέπετε συμμετέχουμε στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μελέτη με έναν πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Οι πρώτες αυτές επεμβάσεις γίνανε το 2011 στο υγεία από την ομάδα μας και μέχρι σήμερα η εμπειρία μας ξεπερνάει τις 200 τέτοιες επεμβάσεις. Η εμπειρία μας αυτή εκτιμήθηκε και από μία άλλη εταιρεία η οποία κατασκευάζει ένα παρόμοιο σύστημα με το MitraClip για την ανεπάρκεια της μητροειδούς βαλβίδος και είχαμε την τύχη, επιλεχθήκαμε, προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε. Ήμασταν από τα πρώτα κέντρα που χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα, το οποίο λέγεται Pascal. Ήμασταν δεύτεροι με διαφορά μιας εβδομάδας από τη Βέρνη της Ελβετίας. Εδώ λοιπόν βλέπετε είναι η ίδια η λογική με το MitraClip, απλώς είναι διαφορετική κατασκευή του συστήματος. Το έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής σε 10 ασθενείς και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Βλέπετε πάλι στοχεύει προς την μητροειδή βαλβίδα, ανοίγουν μετά τα 2 σκέλη του, το προωθούμε, μπορούμε να το κατευθύνουμε και πάλι όπου θέλουμε. Έχει κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με το MitraClip και πιστεύουμε ότι μέσα στη μελέτη στην οποία επίσης συμμετέχουμε σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να το εμφυτεύσουμε σε περισσότερους ασθενείς και να ωφεληθούν από αυτό το σύστημα. Βλέπετε πάλι πώς συλλαμβάνονται δύο γλοχίνες, κλείνει και απελευθερώνεται. Αυτή είναι όλη η επέμβαση. Περίπου στο 40% των ασθενών χρειάζεται να βάλουμε και δεύτερο MitraClip και δεύτερο Pascal για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας λοιπόν στο δεύτερο πρακτικά κέντρο μαζί με τα υπόλοιπα, ακολούθως μιλάμε για πολύ μεγάλα κέντρα και πολύ μεγάλα νοσοκομεία στο χώρο μας, στο εξωτερικό. Κάπου εκεί λοιπόν είναι και το νοσοκομείο υγείας σε όλους αυτούς τους νεοτερισμούς και τις καινοτομίες στο χώρο των διαδερμικών βαλβίδων παγκοσμίως. Και τελευταία είναι η τριγλόχινα βαλβίδα που και σε αυτήν, συγγνώμη, αυτό είναι η μητροειδής βαλβίδα που σας έδειξε ο κύριος Πατακός. Πλέον μπορούμε, όπως είπα και προηγουμένως, πειραματικά να αντικαταστήσουμε, όχι απλώς να επιδιορθώσουμε, όπως σας έδειξα με τα δύο προηγούμενα συστήματα, τη μητροειδή βαλβίδα. Αυτή είναι η βαλβίδα του ΕΛΒ, όπου ήμασταν από τα λίγα κέντρα που προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη μελέτη, 15 κέντρα σε όλο τον κόσμο, το μοναδικό ελληνικό. Εδώ η πρόσβαση δεν είναι από την αρτηρία του ποδιού, αλλά με μια μικρή τομή στο στήθος και κατόπιν στην κορυφή της καρδιάς. Μπαίνει αυτός ο καθετήρας, όπως βλέπετε, και με υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση γίνεται η απελευθέρωση αυτής της βαλβίδας, η οποία, όπως βλέπετε, κατά κάποιο τρόπο συλλαμβάνεται από τις γλοχίνες της μητροειδούς και αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία ως η νέα μητροειδής βαλβίδα του ασθενούς. Να σημειώσουμε ότι είναι πολύ λίγα τα κέντρα στον κόσμο που έχουν διαθέσιμη αυτή τη θεραπεία, τη διαδραμική αντικατάσταση της μητροειδούς. Και είμαστε πολύ τυχεροί και ευτυχισμένοι που μπορούμε να τις προσφέρουμε και στην Ελλάδα. Και εδώ λοιπόν είναι που σας έλεγα ότι 15 κέντρα σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε αυτά και το υγεία. Και τέλος η τριγλόχινα βαλβίδα που προανήγγειλα, η οποία
Είχαμε την τύχη να κάνουμε ένα από τα πρώτα 30 περιστατικά. Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει 3 τέτοια περιστατικά στα πλαίσια της πειραματικής μελέτης αυτού του συστήματος, το οποίο ονομάζεται Φόρμα. Όπως θα δείτε, στην ουσία είναι ένα, όπως το καλώδιο το βηματοδοτικό, το οποίο όμως αγκιστρώνεται πάρα πολύ καλά στην κορυφή της καρδιάς και κατόπιν προωθείται αυτό το spacer, όπως λέγεται, ένα κυλινδρικό μόρφωμα, το οποίο έρχεται να σταθεροποιηθεί ακριβώς στο σημείο όπου δεν γίνεται η επαφή των γλοχήνων της τριγλόχινας και να βουλώσει εκείνη την οπή και έτσι να σταματήσει την ανεπάρκεια της τριγλόχινας βαλβίδος. Και το έχουμε και αυτό ερευνητικά διαθέσιμο στην ομάδα μας. Και συμμετέχουμε φυσικά στη μελέτη Spacer, ακριβώς αυτού του συστήματος, το Υγεία ανάμεσα σε άλλα λίγα κέντρα. Εδώ σας δείχνω μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ακτινολογικές εικόνες, ζωντανά βιντεάκια, που φαίνονται ασθενείς. Έχουμε κάνει πολλούς τέτοιους ασθενείς πλέον, όπου κάναμε 2 βαλβίδες ταυτόχρονα, διαδερμική επιδιόρθωση. Βλέπετε, για παράδειγμα, πάνω αριστερά μία ορτική βαλβίδα και 2 clips, 2 mitra clips. Διορθώθηκε δηλαδή και η στένωση της αορτής, αλλά και η ανεπάρκεια της μητροειδούς. Δεξιά βλέπετε το σύστημα Φόρμα, μαζί με 2 βαλβίδες valve-in-valve μέσα στη μητροειδή. Από κάτω 2 βαλβίδες στην αορτική και στη μητροειδή, για στενώσεις αυτών των 2. Και δεξιά και πάλι στένωση αορτικής με μία διαδερμική βαλβίδα και ανεπάρκεια της μητροειδούς με ένα κλιπ. Τέλος, εδώ και λίγο καιρό, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τη τριδιάστατη εκτύπωση σε πραγματικό μέγεθος ασθενή, γιατί αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις όπου θέλουμε να πειραματιστούμε και να κάνουμε δοκιμαστικά μία εμφύτευση βαλβίδας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα πριν καν προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στον ασθενή. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη χρήση αυτού του τριδιάστατου εκτυπωτή τους τελευταίους μήνες. Συμπερασματικά, λοιπόν, ουσιαστικά όλες οι βαλβιδοπάθειες μπορούν να αντιμετωπιστούν διαδερμικά σε πολύ λίγα και καλά επιλεγμένα νοσοκομεία παγκοσμίως, όπως το Υγεία, πάντα σε επιλεγμένους ασθενείς. Είναι το μοναδικό, το Υγεία Ελληνικό Νοσοκομείο προσφέρει όλες αυτές τις διαδερμικές θεραπείες όπως σας έδειξα. Η ομάδα καρδιάς του Υγεία έχει αναγνωριστεί για την εμπειρία, εξειδίκευση και τα άριστα κλινικά αποτελέσματα από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδερμικών βαλβίδων που μας εμπιστεύτηκαν σημαντικές μελέτες και την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή νέων συσκευών τους. Η ομάδα καρδιάς βρίσκεται στην προνομιούχο θέση να έχει όλες αυτές τις θεραπείες για τους ασθενείς της. Και τέλος, φυσικά, θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι όλα αυτά θα ήταν αδύνατα χωρίς την υποστήριξη της διοίκησης του Υγεία, όλων των καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών κλινικών, αλλά και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου που στάθηκαν αρρωγή σε αυτήν την προσπάθειά μας. Και φυσικά δεν αρκούμαστε μόνο τελειώνοντας να κάνουμε επεμβάσεις, αλλά έχουμε αναλάβει να εκπαιδεύσουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, αλλά και από το εξωτερικό συναδέλφους καρδιολόγους. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί, η πόρτα μας είναι πάντοτε ανοιχτή. Βλέπετε εδώ από μια εκπαίδευση που έγινε πριν λίγους μήνες με γιατρούς από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστώ.